Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και το Διορθόδοξο Μοναστικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1996 στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης με τίτλο «Ο γυναικείος μοναχισμός και ο Άγιος Νεκτάριος». Θα ακούσετε τώρα την εισήγηση του εκπαιδευτικού Σοφοκλήδου Μητρακόπουλου με θέμα «Ο Άγιος Νεκτάριος μέσα από τον τύπο και τα αρχεία της εποχής». Τα στοιχεία που έχω την τιμή να παρουσιάσω ενώπιόν σας, μερικά από τα οποία από όσα γνωρίζω για πρώτη φορά έρχονται στο φως, ενώ άλλα είναι άγνωστα στους πολλούς, πέρα από τη συμβολή τους στην πληρέστερη σκιαγράφηση του μακάριου Επισκόπου Πενταπόλεως, ή διορθώνουν εσφαλμένα σημεία που ανακυκλώνονται στις βιογραφίες του, ή συμπληρώνουν ελλειπείς πληροφορίες, ή αποκαλύπτουν κάποιες νέες πτυχές της επίγειας ζωής του Αγίου μας. Βέβαια, για τους πιστούς δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η ακρίβεια κάποιων χρονολογιών και γεγονότων της εν το κόσμο ζωής, όσο έχει η παραδεδεγμένη όσια βιωτή τους, πλην όμως νομίζω πως η ακρίβεια περί την ζωή και το βίο ενός Αγίου σε μια εποχή πολλής άρνησης θεωρητικής και πρακτικής και διαρκούς κριτικής θεμελιώνει καλύτερα τα επιχειρήματά μας, αποστομώνει τους κακόβουλους επικριτές που επιζητούν να στηριχτούν σε μια έστω και ασήμαντη ανακρίβεια και διαφωτίζει τους καλοπροαίρετους χριστιανούς. Έπειτα, ένα καλό βιβλίο το χαρακτηρίζει και η ακρίβεια στη λεπτομέρεια, όπως τόνισε πριν για τον Άγιο Νεκτάρη και ο Σεβασμιότατος Σταγόν, και του Αγίου μας του αξίζουν τα καλύτερα βιβλία. Και με την ευκαιρία αυτή θα έκανα την πρόταση να αναλυφθεί εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Ίδρας Πετσών και Αιγίνης ή από την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου η έκδοση και μιας υπεύθυνης, ακριβούς και κατά το δυνατόν πλήρους βιογραφίας του Αγίου που θα πληροφορεί και θα καταρτίζει τους πιστούς, παράλληλα βέβαια με τα άλλα ευσεβή δημοσιεύματα για τον Άγιο που δεν θα πάψουν ποτέ να εκδίδονται. Μετά από τις αναγκαίες νομίζω αυτές επισημάνσεις, προβαίνουμε στην παρουσίαση στοιχείων από τα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε που αφορούν 20 σημεία ζωής του Αγίου. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν ήρθε στην Αθήνα για πρώτη φορά όπως πιστεύετε στα 1877-85 για να φοιτήσει στο γυμνάσιο και στο πανεπιστήμιο, αλλά τουλάχιστον 10 χρόνια νωρίτερα. Έγραψε το 1920 ο μακαριστός Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, διάδοχός του στη διεύθυνση της Ριζαρίου και κατοπινός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Εκ της πατρίδος αυτού εις Κωνσταντινούπολην μεταβάς και εκεί τα σπουδάς αυτού συνεχίσας, προς τον σκοπόν αυτόν ήρθεν εις Αθήνας το 1866. Αλλά ένεκα των τότε πολιτικών ανομαλιών, ήταν η κριτική επανάσταση, μη παραμείνα σε ντάφθα επανέκαμψεν εις Κωνσταντινούπολην, προσληφθείς υπό τους συγγενούς αυτού Αλεξάνδρου Τριανταφυλλίδου, διευθυντού της εν φαναρίο αγιοταφικής σχολής ως βοηθός. Ως προς τη φίτησή του στο γυμνάσιο, από τους βιογράφους του αναφέρεται αόριστα ότι φίτησε σε γυμνάσιο των Αθηνών, χωρίς να σημειώνεται σε ποιο. Άλλοι υποστηρίζουν πως φίτησε στο γυμνάσιο Χίου. Δυστυχώς, το αρχείο του γυμνασίου Χίου καταστράφηκε στην κατοχή και από τα 4 γυμνάσια που υπήρχαν τότε στην Αθήνα, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το Βαρβάκιο Λύκειο, τα 2 πρώτα τον αγνοούν. Επομένως δεν φίτησε σε αυτά. Ενώ το αρχείο του τρίτου γυμνασίου πυρπολήθηκε από μαθητές, παλιό το φαινόμενο, το 1908, ενώ του Βαρβακίου το 1944 στα Δεκεμβριανά. Ευτυχώς όμως που τελευταία
τακτοποιήθηκε κάπως στο ιστορικό αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και σώζεται το Μητρό εγγραφωμένων φοιτητών της εποχής του, όπου στη μερίδα «Νεκτάριος Κεφαλάς Διάκονος» σημειώνονται τα εξής: «Απολυτήριον Βαρβακίου Λυκείου, 4 Νοεμβρίου, έχει σημασία, 1881, αριθμός 45, σχεδόν καλός». Αλλά και ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος στο αχρησιμοποίητο από τους βιογράφους του άρθρο του στον Πάντενο το 1920 γράφει ότι υπέστη τα γυμνασιακά εξετάσεις εν το Βαρβακείο Λυκείο. Δεν διασαφηνίζει όμως αν φίτησε εκεί σε όλες τις τάξεις ή έδωσε μονάχα πολιτήριες εξετάσεις, το πιθανότερο, ως κατοίκον διδαχθής. Υπόθεση που εξηγεί και την ημερομηνία χορήγησης Νοέμβριο και τη χαμηλή βαθμολογία, γιατί δεν θα μπορούσε να συναγωνιστεί ο 35χρονος Άγιος Νεκτάριος στα μαθηματικά, στις κοσμογραφίες κλπ. Να μην αδικούμε και την επίδοση, γι' αυτό το τονίζω αυτό. Ως προς το έτος εγγραφής... Ναι, σαφώς. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα θέσεις. Στη θεολογική σχολή οι βιογράφοι το διαφωνούν. Αλλά και ευτυχώς εδώ το ιστορικό πανεπιστημιακό αρχείο μας δίνει αρκετά στοιχεία. Λέει, σχολή θεολογική, χρονολογία εγγραφής 4 Νοεμβρίου, την ημέρα ακριβώς που πήρε το απολυτήριο, 1881, υπογραφή εγγραφωμένου Νεκτάριος Δέλτα Κεφαλάς Ιεροδιάκονος, συνιστώντος Νικόλαος Δαμαλάς. Έπρεπε κάποιος να εγγυηθεί για το φοιτητή τότε, και αυτό ήταν ο Δαμαλάς, ο Χιώτης, καθηγητής της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αριθμός εισιτηρίου 491. Εισιτηρίου αριθμός σημαίνει τον αριθμό αποδείξεως που έπρεπε να πληρώσει το παράβολο εγγραφής. Στις προφορικές πτυχιακές εξετάσεις προσήλθε τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 1885 στις 4 το απόγευμα ενώπιον των καθηγητών Παυλίδη, Κοσμήτορα, Δαμαλά, Κυριακού και Ρώση, και μετά από 3 ώρες περίπου εξέταση, έδιναν τότε όλα τα μαθήματα, κρίθηκε άξιος πτυχίου προλήπτη της θεολογίας με τον βαθμό καλός. Για να εκτιμηθεί όμως και ο βαθμός και πόσο σημαντικό ήταν να σπουδάσει τότε στο Πανεπιστήμιο ένας μεγάλης ηλικίας και φτωχός άνθρωπος και μάλιστα από το σκλαβωμένο ελληνισμό, πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα σύμφωνα πάντοτε με το Πανεπιστημιακό Αρχείο. Τον περασμένο αιώνα ελάχιστοι φίτησαν στη θεολογική σχολή και πολύ λιγότεροι πήραν πτυχίο. Έδιναν αποκλειστικά τότε τον τίτλο του προλήπτη, όχι του διδάκτορα. Οι περισσότεροι φοιτητές έπαιρναν αποδεικτικό, όπου σημειώνονταν ο χρόνος φοιτησής τους, η επιμέλεια και η διαγωγή τους και τα μαθήματα που παρακολούθησαν, χωρίς να εξεταστούν. Ελέγονταν τελειοδίδακτοι. Από το 1837 που άρχισε να λειτουργεί η θεολογική σχολή, ως το 1856, 20 χρόνια, δεν πήρε κανένα πτυχίο. Ενώ στο 50χρονο διάστημα 1837-1887 που απεφύτησε τότε περίπου ο Άγιος, αποφύτησαν από τη θεολογική σχολή προλήτες και τελειοδίδακτοι, πήραν χαρτί δηλαδή ότι παρακολούθησαν, μονάχα 72 φοιτητές. Και γι' αυτό άλλωστε, αν δούμε την εκκλησιαστική ιστορία της εποχής εκείνης, θα δούμε εχειροτονούνταν και επίσκοποι χωρίς πτυχίο θεολογίας. Στις πτυχιακές εξετάσεις του Πανεπιστημιακού έτους 85-86, έτους που πήρε πτυχίο ο Άγιος Νεκτάριος, έλαβαν δίπλωμα προλήτη μονάχα 7 φοιτητές, όλοι με το βαθμό καλός, και 3 πήραν αποδεικτικό σπουδών. Αναφέρεται από τους βιογράφους ότι στις γυμνασιακές και πανεπιστημιακές σπουδές βοήθησε τον Άγιο, εκτός από τον Πατριάρχη Σοφρόνιο στις τελευταίες, ο μεγαλέμπορος Ιωάννης Χορέμης. Το ορθό είναι πως τον ενίσχυσαν και οι 3 αδελφοί Χορέμοι. Προκύπτει από στοιχεία και από βιβλία του Αγίου, ο Ιωάννης, ο Μικές και ο Δημοσθένης. Ας αποδοθεί λοιπόν σε όλους ο δίκαιος έπαινος, γιατί έγιναν όργανα της Θείας Χάριτος